από την πλευρά των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, των πρωτοπόρων αγωνιστών, των σωματείων μας, που αποτέλεσαν τον κύριο στόχο των εγκληματικών επιθέσεων της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αλλά και συνολικά όλων εκείνων που υπέστησαν τη μανία της οργάνωσης αυτής, της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, σας απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό. Στη δίκη αυτή παριστάμεθα ως πολιτική αγωγή 14 συνολικά δικηγόροι. Η δίκη αυτή είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια στην ιστορία του ελληνικού κράτους και ίσως η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο σε χρονική τουλάχιστον διάρκεια. Ξεκίνησε πριν 5 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή στις 20 του Απρίλη του 2015 και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουν εξεταστεί περισσότεροι από 200 μάρτυρες και έχουν αναγνωστεί χιλιάδες έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες και γενικά υλικό που παριστά ανάγλυφα τη δράση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Σήμερα διανύουμε το τελευταίο της στάδιο. Είμαστε στο στάδιο των αγορεύσεων των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής. Ήδη οι αγορεύσεις μας συνεχίζονται μεθαύριο Τρίτη, στις 28 του μήνα, Τετάρτη και Πέμπτη για αυτή τη βδομάδα, στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, γωνία Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κυρίου Λουκάρεως. Σας καλούμε, είναι εργάσιμη μεν ημέρα, εργάσιμες ημέρες, όσοι από εσάς μπορείτε να έρθετε, γιατί αυτή η δίκη είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο για όλους. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, συναγωνιστές, δεν είναι τυχαίο που γίνεται εδώ στη Νίκαια αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρώτον, γιατί εδώ στη Νίκαια, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, έδρευε το πιο εγκληματικό τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής και από εδώ ξεκίνησαν οι πιο εγκληματικές επιθέσεις της ναζιστικής οργάνωσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, γιατί εδώ είναι οι τρεις κύριες συνεκδικαζόμενες υποθέσεις. Δυστυχώς, όσο και αν φαίνεται απίστευτο αυτό, δυστυχώς ο φασισμός εδώ έβαλε τα δόντια του, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπαμε, στις γειτονιές του Πειραιά εκτυλίχθηκαν και οι τρεις κύριες συνεκδικαζόμενες υποθέσεις στη δίκη. Η υπόθεση, πρώτον, της θρασίδηλης στιχερής δολοφονίας του Παύλου Φίσα, μέλους του Συνδικάτου Μετάλλου, αντιφασίστα μουσικού, που έγινε στις 18 Σεπτέμβριου του 2018. Μερικές μέρες πριν, η πρόβα Τζενεράλε, η υπόθεση της εγκληματικής επίθεσης στο Πέραμα εναντίον των συνδικαλιστών, συντρόφων μας του Συνδικάτου Μετάλλου, που κατέληξε στις απόπειρες ανθρωποκτονίας των στελεχών του, του Σωτήρη Πουλικόγιαννη που μίλησε προηγουμένως, που ήταν και ο κύριος στόχος της επίθεσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, του Ιορδάνη Πουντίδη, του Μιχάλη Βαξεβάνη, του Παναγιώτη Γκούτη, του Ζήμαρη, του Διαματάκη, του Λεκοδημήτρη και όλων των υπόλοιπων συντρόφων μας, οι οποίοι σώθηκαν ως εκ θαύματος στην κυριολεξία, έσωσαν τις ζωές τους ως εκ θαύματος. Τρίτον, η υπόθεση της εγκληματικής επίθεσης εναντίον των Αιγυπτίων αλλιεργατών στο Πέραμα στις 12 Σεπτέμβρη του 2012, επίσης απόπειρα ανθρωποκτονίας που ο άνθρωπος αυτός ως εκ θαύματος λύτωσε τη ζωή του. Οι θρασίδηλοι ναζιστές δολοφόνοι έπεσαν σαν ίενες στον Παύλο Φίσα που ήταν μόνος και άοπλος και τον δολοφόνησαν. Οι ίδιοι έπεσαν σαν κοπάδι λύκων 90 τον αριθμό, οπλισμένοι με λωστούς, ρόπαλα, στυλιάρια, εναντίον των 20 συντρόφων μας, άοπλων συνδικαλιστών αγωνιστών του Συνδικάτου Μετάλλου και ευτυχώς δεν κατόρθωσαν να τους σκοτώσουν και έτσι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας.
Σε όλα αυτά τα 5 χρόνια αποκαλύφθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση και διέπραξε φρικτά εγκλήματα. Είναι βέβαια σε πλήρη αντίθεση με το αποδεικτικό υλικό που αποδείχθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής και της αποδεικτικής διαδικασίας η εισαγγελική πρόταση. Και δεν το λέμε αυτό γιατί εμείς είμαστε από εκεί και η Χρυσή Αυγή είναι από την άλλη μεριά. Το λέμε γιατί το υλικό το οποίο αναδείχθηκε σε βάρος της εγκληματικής οργάνωσης είναι συντριπτικό. Δεν υπάρχει 1 στο 1.000.000 πιθανότητα αθώωσής τους, εάν το δικαστήριο, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, μιλάω νομικά, δηλαδή με βάση τα στοιχεία που έχουμε, είναι συντριπτικά. Άρα λοιπόν η εισαγγελική πρόταση είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Είναι προκλητική. Ακόμη και ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος, για να καταλάβετε πόσο προκλητική είναι η εισαγγελική πρόταση, ο ίδιος ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να σώσει τον εαυτό του στη δίκη, στην απολογία του, παραδέχτηκε ότι, ότι ο πυρήνας της Νίκαιας και το τάγμα εφόδου αυτό διαπράττει εγκλήματα και προκειμένου να γλιτώσει το τομάρι του, ο ίδιος είπε, ναι, έκαναν, εγώ έκλεισα τα γραφεία και τους διέγραψα. Ενώ βέβαια δεν είναι έτσι, τους επιβράβευσε. Παρ' όλα αυτά το παραδέχτηκε. Η κυρία εισαγγελέα στην πρότασή της είπε ότι ο Ρουπακιάς ενήργησε από μόνος του και χωρίς να φταίει σε τίποτε Χρυσή Αυγή. Από εκεί να καταλάβετε πόσο προκλητική είναι η εισαγγελική πρόταση. Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, μπορεί να δολοφόνησαν το σώμα του Παύλου Φίσα, αλλά η ψυχή του και οι ιδέες του έχουν θεργεύσει και θα τους πνίξουν. Μπορεί να προσπάθησαν να δολοφονήσουν τους συντρόφους μας, συνδικαλιστές, του Συνδικάτου Μετάλλου και των άλλων ταξικών σωματείων, αλλά απέτυχαν ικτρά. Και οι αγωνιστές αυτοί είναι σήμερα ανάμεσά μας και συνεχίζουν τον ανυποχώρητο αγώνα τους. Η νίκη θα είναι δική μας. Και στο δικαστήριο πιστεύουμε, αλλά κυρίως στο στίβο των κοινωνικών ταξικών αγώνων. Σας ευχαριστώ.